γίνεται, μην δεν ακούτε Θέμη. Τα απ' τα μάτια, σ' αγαπώ και... Τι λες τώρα. Λουκάνικο κοτόπουλο. Λαχανικά ντομα... Μέλισσα. Ναι, εσύ, εργοστάσιο Μέλισσα στη Λάρισα με τα μακαρόνια. Τι θα γίνει ρε παιδιά, θα... Θέλω να ξέρετε, στο προηγούμενο βίντεο που ακούστηκε μια βρισιά, δεν έχω καμία ευθύνη, ο κύριος εδώ πέρα ήταν ο υπαίτιος και θέλω να τον κράξετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της εκπομπής μας, Healthastic λοιπόν, εδώ με γρήγορες, νόστιμες, υγιεινές και προπάντων φθηνές συνταγές. Λοιπόν, σήμερα... Σήμερα κλείνουμε το air condition. Σήμερα κλείνουμε 2 χρόνια το air condition το θόρυβο. Σήμερα θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ νόστιμο, πάρα πολύ γρήγορο και υγιεινό. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω να καταλάβετε, να εξηγήσετε. Κώστα, λίγο μην το κόψεις αυτό που θα πω. Θέλω να καταλάβετε ότι εγώ σαν Λάζαρος, κάθε φορά που έχουμε συνταγή, κάθε Πέμπτη που γυρίζουμε, ξέρω εγώ με τον Κώστα, δεν έχω από πριν κανονίσει τι θέλω να κάνω. Ξυπνάω Πέμπτη το πρωί και λέω τι θέλω να κάνω σήμερα. Και πριν φτάσουμε στο γύρισμα, έχω ήδη πλάσει μια συνταγή μέσα στο μυαλό μου. Αυτό θέλω να περάσω εγώ σε εσάς. Δεν είμαι εδώ να σας δείξω πόσο καλός είμαι και τι νόστιμες ωραίες συνταγές βγάζω. Είμαι εδώ να σας δώσω ιδέες έτσι ώστε να κάνετε εσείς δικές σας συνταγές όπως νομίζετε καλύτερα. Και σήμερα η φαγητάρα θα σας ξετρελάνει. Έχει μακαρονάδα. Σήμερα θα φάμε, Κώστα, τρελά. Έχει μακαρονάδα σήμερα με λουκάνικο κοτοπουλό και διάφορα ψιψιψόνια και χρυσόψαρα και οτιδήποτε. Και πολύ χρόνο τριβήσαμε. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγάρα μας. Λοιπόν, τηγανάρα. Φωτιά. Λοιπόν, λίγο λαδάκι μέσα. 2 κουταλιές της σούπας περίπου. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω ξανά και ξανά το φίλο μου τον Γιάννη το Σκόλια και τη Σκόλιας Gas Energy για την παροχή του αερίου μου εδώ πέρα στο κατάστημά μου και την προστασία μου πίσω από τον μπάγκο μου. Τον ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ και εύχομαι η συνεργασία μας να συνεχιστεί για τα επόμενα επεισόδια. Λοιπόν, full! Λοιπόν, καφέ, γιατί χωρίς καφέ δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε κατσαρόλα με νεράκι εδώ μέσα και τη βάζουμε να βράσει. Τέλεια. Καθώς ζεσταίνεται η τηγανάρα μας, θέλουμε ό,τι έχουμε στο ψυγείο. Όλα ταιριάζουν. Όλα τα λαχανικά ταιριάζουν μεταξύ τους, όλα τα λαχανικά ταιριάζουν με το κρέας, άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε διακρίσεις. Ό,τι βρούμε. Εγώ θα βάλω σήμερα πραγματικά ό,τι βρήκα. Ξύπνησα, σηκώθηκα, λέω θέλω, τι θα κάνω, πώς θα τα συνδυάσω. Κατεβαίνω κάτω στο ψυγείο, βρήκα αυτά συνταγάρα με τη μία. Πάμε πάντα κρεμμυδάκι. Παίρνουμε το κρεμμυδάκι, το καθαρίζουμε. Ωραία, πάει το πρώτο μέσα. Κρεμμυδάκι. Έχουμε μια σκελίδα, εγώ δεν μ' αρέσει το σκόρδο πάρα πολύ, δεν θέλω να χαρακτηρίσει το φαγητό μου ίσα ίσα να το νοστιμίνει. Μια σκελίδα για μένα είναι αρκετή. Και... Μικελάντζελο. Το συγκεκριμένο λουκάνικο κοτόπουλο. Είναι πεντανόστιμο, είπαμε θα κάνουμε μια πάρα πολύ νόστιμη υγιεινή συνταγή. Και σε πάρα πολύ μικρό χρόνο. Λοιπόν, παίρνουμε το λουκανικάκι, το κόβουμε στην μέση, κόβουμε ακόμα μία εδώ και πάμε και κόβουμε σε μικρά κυβάκια. Αυτό το κάνω γιατί θέλω να, όσο πιο μικρά κυβάκια είναι, τόσο σε κάθε πυρουνιά που θα παίρνουμε θα έχει κρέας πάνω, θα πιάσει όλη τη μακαρονάδα. Λοιπόν, παιδάκια μου. Δεν υπάρχει. Τώρα. Λοιπόν, έχουμε βάλει το λουκανικάκι. Έχει σοταριστεί μαζί με το κρεμμυδάκι, μαζί με το σκόρδο. Και πάμε. Κοιτάξτε τι μπαλάρα θα σας παίξω. Εφόσον έχει σοταριστεί, χαμηλώνουμε τη φωτίτσα μας. Και κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Κωστά. Τσέκαρε με. Τραβάς. Τραβάει η καμερούλα σου. Δώσε. Πάμε. Μακαρόνια ρε φίλε μέσα, αυγό, είναι δυνατόν, αυγό, ναι κι όμως είναι. Παίρνουμε την κουτάλα και ανακατεύουμε και πάει παντού. Έχεις φάει ποτέ μακαρονάδα με αυγό και λουκάνικο? Όχι. Πάμε και ρίχνουμε ό,τι βρούμε μετά. Λοιπόν, εγώ έχω ντοματίνια. Εδώ, ντοματίνια. Μέσα, τι άλλο έχω, βρήκα κάτω
Μανιτάρι. Μέσα και τον κύριο Μανιτάρι. Αφήστε τις γκουρμεδιές για αυτούς που θέλουν χρυσούς σκούφους. Εμείς θέλουμε απλά να φάμε νόστιμα, υγιεινά και γρήγορα. Έχω βρει κόκκινη πιπεριά κάτω. Γεύση. Και ρίχνω από το υπέροχο μείγμα που φτιάχνουμε εμείς εδώ, Κώστα, το οποίο λέγεται... Μείγμα... Το έχουμε κάνει στο πρώτο... Με βεγκέτα. Το έχουμε κάνει στο πρώτο βίντεο της χρονιάς, όποιος θέλει μπορεί να το τσεκάρει. Έχω τρίψει μία ντοματούλα φρέσκια, μέσα κι αυτή. Και μισό ποτηράκι που μαρώ, μέσα και αυτό. Και το αφήνουμε στην ησυχία του. Δεν το ενοχλούμε, δεν μας ενοχλεί για λίγη ώρα. Παιδάκια μου, μας πήρε για να βάλουμε όλα τα υλικά μέσα στο τηγανάκι μας, να τα αφήσουμε να μαγειρευτούνε 5 λεπτά ακριβώς με το ρολόι. Λοιπόν, και θα χρειαστούμε, ο χρόνος που θα είναι έτοιμος, θα είναι ο χρόνος που θα χρειαστεί να βράσουν μέσα τα μακαρονάκια μας. Έχουμε βάλει νερό που βράζει. Λοιπόν, άκουσε με κύριε Κώστα τώρα τι γίνεται. Άκουει. Λοιπόν, μικρός, συνέχεια είχα τη μάνα μου, όπως εγώ και όλοι σας, να μας πρίζουνε. Φάε τα λαχανικά σου. Φάε τα λαχανικά, φάε τα λαχανικά, φάε τα λαχανικά. Μαμά δεν θέλω, ξύλο μετά, φάε τα λαχανικά, τα τρώω κλαμμένος. Κλασικά πράγματα. Και αυτή τη στιγμή που είμαι μεγάλος, έχω τη γυναίκα μου σπίτι. Φάε τα λαχανικά, φάε τα λαχανικά, να σε δουν τα παιδιά, φάε τα λαχανικά, δεν θέλω, φάε τα λαχανικά, ξύλο παντόφλα, κλασικά ξέρεις. Και τι γίνεται ρε φίλε, και τι γίνεται. Λέω κάποιος θα με βοηθήσει εμένα. Μέλισσα. Ναι, εσύ, εργοστάσιο Μέλισσα στη Λάρισα με τα μακαρόνια. Τι θα γίνει ρε παιδιά, θα βγάλετε κανένα μακαρόνι με λαχανικά να φάμε κι εμείς, γιατί μας έχουν πρίξει, φάει τα λαχανικά, φάει τα λαχανικά. Ναι, θέλουμε μακαρόνι με λαχανικά μέσα. Τι δεν γίνεται, να το φτιάξω. Και μπουμ! Μακαρόνι από σπανάκι, μακαρόνι από καρότο, μακαρόνι από παντζάρι. Μέλισσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα έχουν τον ίδιο χρόνο βρασμού. Όλα έχουν τον ίδιο χρόνο βρασμού. Λοιπόν, και τι θα κάνουμε. Ανοίγουμε λίγο εδώ από το σπανάκι. Μπούμ μέσα. Ανοίγουμε λίγο από το καρότο. Τι κάνουμε. Παίρνουμε λίγα καρότα. Μπούμ μέσα. Ανοίγουμε και το μπατζάρι. Το μπατζάρι επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και είναι κόκκινο θα βάλω παραπάνω. Μπούμ μέσα. Τόση ώρα φορά τα γυαλιά. Ο αναγραφόμενος χρόνος μαγειρέματος είναι 8 με 9 λεπτά. Κώστα βάλε γιατί θα τα βράσω. Βάλαμε εδώ μέσα τα λαχανικά, βάλαμε το κουλκάνικο και παίρνουμε τα μακαρονάκια 8 με 9 λεπτά να βράσουνε. Μόλις βράσουν τα μακαρόνια, τα ρίχνουμε μέσα και είναι ένα φαγητό έτοιμο σε 15 λεπτά. Το πιστεύετε? Όχι! Εγώ... Με το νεράκι τους μέσα. Κώστα, έλα εδώ να δεις χρώματα ρε φίλε. Καμιά φορά με βλέπετε και ενθουσιάζομαι πάρα πολύ στα βίντεο και λέτε εντάξει δεν ενθουσιάζεται έτσι αυτός. Αλλά κάποιες συνταγές τις κάνω πρώτη φορά εδώ. Και γι' αυτό ενθουσιάζομαι πάρα πολύ. Αφού μπορώ να κάνω εγώ, να βγάλω μια συνταγή σε χρόνο 0, μπορείτε κι εσείς πολύ καλύτερα από μένα. Αυτό πρέπει να βάλετε στο μυαλό σας. Και έτσι όπως είναι εδώ μέσα στο τηγάνι, θα πάρω λίγο και θα βάλω από πάνω, ίσα ίσα, λίγο μαϊντανό και λίγο δυόσμο για να του δώσουν μια αίσθηση φρεσκάδας. Ας πάμε ακόμα μια φορά να τα ανακατέψουμε, να ανακατευθούν όλοι μαζί. Οπ, τι έφυγε. Οπ, οπ, οπ. Εδώ. Και δώσ' το. Πρέπει να δοκιμάσω. Αλλά επειδή δεν θέλω να χαλάσω αυτό το πιάτο, θα φάω μέσα από το τηγάνι, ρε φίλε. Θα σου πω τώρα. Άμα δεν πάρω εγώ, ξέρεις, δεν υπάρχει. Θα σου πω τώρα που είναι το λουκανικάκι. Τεράστια διαφορά μέσα εδώ, να ξέρετε, κάνει το αυγό που βάζουμε στην αρχή. Μην το φοβηθείτε και μην φοβάστε να χρησιμοποιήσετε υλικά που δεν χρησιμοποιήσατε ποτέ συνδυαστικά ποτέ στη ζωή σας. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ετοιμός. Ναι. Α. Τι λες τώρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα subscribe, κάντε ένα like, πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις στο YouTube, στο YouTube, στο κινητό σας, να λέει φίλε, ο Χελτάστικ, ο Λάζαρος έχει βγάλει καινούργια συνταγή. Μπες δέστε ρε φίλε. Και τόση προσπάθεια κάνουν τα παιδιά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Θέλω ειλικρινά
να δοκιμάσετε τη συνταγή γιατί είναι εκπληκτική. Όσοι δεν θέλετε με λουκάνικο κοτόπουλο, το κάνετε με λουκάνικο κανονικό. Έτσι. Σχόλια από κάτω αν σας άρεσε, τις απορίες σας και ιδέες. Δώστε μου ιδέες. Θέλω διαδραστικότητα. Πείτε μου κάτι καινούργιο να δοκιμάσουμε. Τι θέλετε να βάλω, τι θα βάζατε, έτσι ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ μας. Σας αγαπώ όλους πάρα μα πάρα πολύ. Τα φιλιά.